συντάξεων. Κυρίων συντάξεων. Αυτή είναι η διαπραγμάτευση που κάνατε. Εσείς το λέτε. Ένα σχόλιο, κυρία Βαγγελίδη. Σας το θέτουν οι θεσμοί στο τραπέζι. Όσο γελία και αν είναι η προσπάθειά σας να κατηγορήσει το ΣΥΡΙΖΑ για το ότι κατέστρεψε τη χώρα. Να δώσουμε ένα σχόλιο στην κυρία Σβίκου, γιατί πρέπει να κλείσουμε. Δεν έχουμε άλλο χρόνο. Θα φέρουμε ακόμα πιο μεγάλο. Σας λένε οι θεσμοί ότι σας ζητάνε να μειώσετε κύριες συντάξεις. Εμάς δεν μας το λέγανε. Εσάς γιατί σας το λένε. Σε τέτοια δυναμία βρίσκεστε. Καταρχήν, μην κάνετε χαρακτηρισμού. Κυρία Σβίκου, πρέπει να κλείσουμε ένα σχόλιο. Εγώ δεν είπα γελία τα δικά σας. Κύριε Καρακούλη, βοηθήστε μας λίγο. Που θα μπορούσα να το πω σε πάρα πολλές περιπτώσεις. Λοιπόν, αφήστε το. Εγώ λέω και αυτοί που μας κατηγορούν. Κύριε συντάξεις, έχετε στο τραπέζι των διαπραγματεύσεων. Όχι, δεν έχουμε. Μα μας το λέει ο κύριος Κουρλέτης αυτό. Αυτό το οποίο. Εμάς δεν μας το είχαν πει ποτέ εκεί για τις κύριες συντάξεις. Πρέπει να ολοκληρώσουμε. Βοηθήστε μας το λέω. Πόσο καλύτερη διαπραγμάτευση έχετε. Μιλάτε για τις συντάξεις. Μας βλέπουν και συνταξιούχοι. Ναι, ναι, επειδή μας βλέπουν οι συνταξιούχοι. Επειδή μας βλέπουν οι συνταξιούχοι. Μιλάτε στον κόσμο θα κόψετε κύριε συντάξεις. Κύριε Καρακούλη, βοηθήστε μας. Κυρία Σβίγκο, έχει στο τραπέζι τη δημοσίευση των κυρίων συντάξεων. Λοιπόν, ένα σχόλιο, απαντήστε και σε αυτό. Ένα σχόλιο από την κυρία Σβίγκου για να κλείσουμε. Σχόλιο, κυρία Σβίγκου, εγώ δεν μπορώ να. Τόση ώρα που τα είπατε όλα. Τα είπατε όλα. Ένα σχόλιο, κυρία Σβίγκου. Νομίζω ότι είναι σαφέ σε όλου όσου μα ακούνε, εκτό από τον κύριο Καραγκούνη, ότι αυτή τη στιγμή η χώρα για πρώτη φορά προσπαθεί να πει ένα τέλος σε όλα αυτά τα οποία μας έχουν φέρει μέχρι εδώ. Αυτή τη στιγμή πρέπει να πούμε ένα φτάνει πια. Ένα. Έχω τον κύριο Μητρόπουλο στη γραμμή και περιμένει. Δεν μπορεί η χώρα να συνεχίσει έτσι. Επειδή λέει τέλος, δεν μπορούν οι πολίτες να συνεχίσουν να ζουν με αυτούς τους όρους. Εάν η χώρα δεν οδηγηθεί όλο το προηγούμενο διάστημα, τώρα μπορεί να έχει τη σημαία και το Αντάρκτικο. Όλο το προηγούμενο διάστημα ψήφισε στη Βουλή μέτρα τα οποία ισοπαίδωσαν και την κοινωνία. Εάν δεν οδηγήσετε τη χώρα, περιμένετε λίγο. Εάν δεν οδηγήσετε τη χώρα στη δραχμή, όπως κάποιοι από τα στελέχη σας θέλουν, θα οδηγήσετε τη χώρα, αυτό είναι μαθηματικά, σε ένα καινούριο μνημόνιο, σε ένα τρίτο μνημόνιο. Λέμε, εάν. Καλό θα κάνει το κόμμα σας να αποφασίσετε. Εάν δεν οδηγηθείτε εκεί, θα πάτε σε ένα νέο μνημόνιο που το μέλι χαρδούβελι δεν θα είναι τίποτα. Σας ευχαριστούμε πάρα πολύ και την κυρία Σβίγκου και τον κύριο Καραγκούνη. Πάμε σε τηλεφωνική επικοινωνία με τον κύριο Μητρόπουλο. Μητρόπουλος βρίσκεται στη τηλεφωνική μας γραμμή.